Η Καλιακούδα και τα πουλιά. Πώς είναι τα πουλιά σήμερα? Γιατί είσαι τόσο σκυτροπός? Δεν είναι μια χαρούμενη ημέρα? Τι συμβαίνει? Σε ρωτάω πού είναι τα ζώα. Μη μου πεις ότι δεν ξεκίνησε ακόμα τις προετοιμασίες. Τι παράπονο έχεις λοιπόν? Δεν παραπονιέμαι για τίποτα. Πάντα είσαι αντίθετος με ό,τι προσπαθώ να κάνω. Γιατί δεν συμπαθείς τα πουλιά, ε? Δεν καταλαβαίνω. Θα μου πεις ποιο είναι το πρόβλημα? Τι φασαρία είναι αυτή? Ούτε να κοιμηθώ με την ησυχία μου δεν μπορώ. Μαύρο κοράκι, δεν είναι ώρα για ύπνο. Ο Δίας έστειλε ένα κελαιοφόρο και έχουν συγκεντρωθεί όλοι. Ο Δίας? Όλοι. Πρέπει να είναι κάτι σημαντικό. Πολύ. Ω, δεν θα έχει καμία σχέση με μένα. Όχι. Α, μην είσαι τόσο σίγουρος. Τι συμβαίνει εδώ? Δεν είναι εδώ ο κελαιοφόρος του Δία? Τι είναι αυτό? Το πιο όμορφο πουλί θα γίνει ο βασιλιάς των πουλιών. Τι σημαίνει αυτό? Θα αποφασιστεί ο βασιλιάς των πουλιών? Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε? Δεν χρειαζόταν να συγκεντρωθούν όλοι γι' αυτό. Είναι προφανές ότι εγώ είμαι ο βασιλιάς των πουλιών. Είμαι το πιο σοφό πουλί του δάσους. Το ξέρουν όλοι αυτό. Εγώ θα γίνω βασιλιάς. Πουθενά δεν λέει ότι ο πιο σαφός θα γίνει βασιλιάς. Κανείς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την επιβλητική φιγούρα μου. Κανείς! Κανείς! Καταπληκτικός! Είναι πολύ ωραίος. Και ωραίος αετός. Πάρα πολύ ωραίος. Σίγουρα όσον αφορά το μέγεθος δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τον αετό. Αλλά όσον αφορά την ομορφιά των φτερών, είμαστε πια όμορφες. Δεν συμφωνείτε? Μα φυσικά, κανένα πουλί δεν συγκρίνεται με εμάς τις πάπιες. Δεν συγκρίνομαι στο μέγεθος ούτε στην ομορφιά. Ποιος είμαι εγώ άλλωστε? Αλλά πάλι γιατί το σώμα μου είναι τόσο κατά μαύρο. Α? Τώρα είμαι πολύ όμορφος. Καταπληκτικός! Κουράστηκα, κάτι μου λείπει. Χρειάζομαι κάτι φανταχτερό για τα φτερά μου. Α, ίσως έτσι γινόμουν ο βασιλιάς των πουλιών, βέβαια. Ζήτω! Ζήτω βασιλιάς! Ζήτω βασιλιάς! Ζήτω! Ζήτω! Ο βασιλιάς, ε. Όχι, δεν είναι δίκαιο. Κάτι πιο μικρό. Όχι, δεν πάει αυτό. Ούτε και αυτό.
είναι! Το βρήκα! Βασιλιάς. Όλο το δάσος είναι ανήσυχο, μα αφού το αποτέλεσμα είναι τόσο προφανές. Πάμε τώρα! Πρέπει να πηγαίνουμε. Ησυχία! Ησυχία, παρακαλώ! Τώρα ο αξιότιμος Δίας θα αποφασίσει ποιος θα γίνει βασιλιάς των πουλιών. Αν έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και αυτοπεποίθηση, δεν είναι αργά να συμπληρώσετε τώρα αυτή την αίτηση. Κάποιος άλλος που θέλει να συμμετάσχει, όποιος θέλει μπορεί. Φαίνεται ότι έχουμε τελειώσει με τις αιτήσεις, οπότε... Έχω! Και τώρα θα αφήσουμε τον αξιότιμο Δία να... Με συγχωρείτε, φαίνεται ότι έχουμε κι άλλον έναν υποψήφιο. Τι πουλί είναι αυτό! Τι πουλί είναι! Τι πουλί είναι αυτό! Πώς είναι έτσι, πώς είναι έτσι καλέ! Τι έγινε ρε παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Εσύ εκεί, περίμενε! Θα κάνω εσένα βασιλιά των ζώων! Α, αυτά είναι τα φτερά μου! Κοιτάξτε στο κεφάλι του! Και τα δικά μου φτερά! Τα δικά μου φτερά! Τα φτερά που μου άρεμαξε χθες το βράδυ! Και τα δικά μου! Κάνω τα φτερά μου, έτσι! Τα δικά μου φτερά! Τα κλέψες! Παλιοκλέφτη! Όχι βία, σας παρακαλώ, σταματήστε! Όχι βία! Όχι βία! Σταματήστε! Σταματήστε! Βρίσκεστε μπροστά στον αξιότιμο Δία! Α, είναι το κοράκι! Το κοράκι!
ήθελε να κάνει αυτό το κοράκι, αλήθεια, ναι. Τα μαύρα του φτερά ήταν, νομίζω, αρκετά όμορφα. Ήθελε να κάνει επίδειξη, αυτό είναι όλο. Το να φαίνεσαι σοβαρός δεν σε κάνει και φιλόσοφο. Δεν προσπαθώ να κάνω τον φιλόσοφο, μα απλώς λέω ότι θα μπορούσε να... Αλήθεια, γιατί ο Τε δεν είναι εδώ? Κάπου θα πήγε μόνος του, ναι. Ανόητος. Α? Δεν είμαι όμορφος.